άλλος κρυφός είναι πόνος μεγάλος. Όλα αλλάζω σε μια στιγμή και περπατώ πάνω σε ρογμή. Η μαμά σου τι χρειάστηκε να... Ποια εμπόδια χρειάστηκε και ο μπαμπάς σου δηλαδή. Ποια εμπόδια χρειάστηκε να περάσουν για να είναι μαζί. Εντάξει, σίγουρα υπάρχει ένα... Βλέποντας το τώρα, ας πούμε, ένα πολιτισμικό gap. Ναι. Και ρατσισμός υπήρχε, ρε Μαριάννα. Μεταξύ τους, λέω. Συγνώμη, ναι, συγνώμη. Μεταξύ τους. Ναι, δηλαδή, εντάξει, η μαμά μου είχε μεγαλώσει στην Ελλάδα, ο μπαμπάς μου στο Σουδάν, σε μια χώρα... Υπάρχει μια διαφορά, ναι, φάσης. Ναι, ναι. Και ακόμα υπάρχει και τότε υπήρχε. Ναι. Κυρία Βόσους, πόσο δύσκολο είναι για έναν καλλιτέχνη που πηγαίνει στη Eurovision για να διαγωνιστεί να έχει να αντιμετωπίσει και το διαγωνιστικό κομμάτι αλλά και μια τόσο επίπονη απώλεια. Το έχω βιώσει και εγώ στο πετσί μου που έχασε τον πατέρα μου το απόγευμα και το βράδυ έπρεπε να τραγουδήσω. Ωστόσο αυτό είναι ένα 50% μπροστά στο 100% του βάρους που έχει να αντιμετωπίσει η Μαρίνα αυτή τη στιγμή. Εγώ πιστεύω σε αυτήν, πιστεύω στο φως της, πιστεύω στο ότι είναι μια ψυχή προχωρημένη και την απώλεια θα την αντιμετωπίσει σαν πηγή ενέργειας καλού και φωτός. Είμαι βέβαιη ότι αυτό το κορίτσι θα βγει με την ενέργεια και το φως της ψυχής του πατερούλη της και θα πάει πάρα πάρα πολύ καλά. Μη με αφήσεις καρδιά μου. Πήγαινε στο Σουδάν, ναι, ναι, ναι. Τα καλοκαίρια. Ναι, τα καλοκαίρια. Η οικογένεια του μπαμπά σε δέχτηκε, ναι, 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 όπως δέχτηκαν και τον μπαμπά σου εδώ. Ναι, και περισσότερο θα έλεγα εκεί. Σε ενοχλεί αυτό, το ότι δεν ενστερνίστηκες, ας πούμε, την κουλτούρα του μπαμπά σου τόσο όσο της μαμάς σου? Μα δεν την ενστερνίστηκα γιατί δεν ζούσα εκεί. Ναι. Είναι κάτι που εγώ το έζησα, στη δική μου περίπτωση. Με τη γενιά μου, στον ελληνικό τελικό. Ναι. Μένα τότε βέβαια δεν μου το είχαν πει, μου το είπαν δύο μέρες μετά. Θέλει πολύ δύναμη, θέλει συγκέντρωση, θέλει να τα βάλει λίγο κάτω, να δει τις προτεραιότητες, να δει εκείνη πώς πρέπει να το διαχειριστεί. Γιατί η διαχείριση είναι ένα πολύ δύσκολο πράγμα σε κάποια τέτοια περίπτωση. Αυτό που θέλω να πω προσωπικά στη Μαρίνα είναι ότι θα πρέπει να δώσει την προτεραιότητά της. Να πάρει το χρόνο της, όσο γίνεται, γιατί έχει μία τρέλα η Eurovision. Γενικά έχει πολλά ταξίδια, έχει πολλές συνεντεύξεις, πρέπει να είναι χαρούμενη, πρέπει να... Πολλά πρέπει. Της εύχομαι δύναμη. Ναι. Έχεις τώρα συγγενείς στο Σουδάν. Ναι, ναι, ναι. Και ο μπαμπάς μου είναι εκεί. Ναι. Βασικά τώρα δεν είναι, γιατί δεν ξέρω αν ξέρετε τι γίνεται, χαμός εκεί. Ναι, βέβαια, βέβαια. Τώρα έχουν φύγει από εκεί, έχουν φύγει, έχουν πάρει ένα αεροπλάνο, έχουν πάει στην Αίγυπτο. Ναι. Και κάποια στιγμή θα έρθουν και εδώ, δηλαδή. Αλλά ο μπαμπάς μου, η γυναίκα του, γιατί έχει ξαναπαντρευτεί ο μπαμπάς μου, η αδερφούλα μου, 15 χρονών, είναι εκεί. Καταρχάς, να εκφράσω τα ειλικρινή μου συλληπιτήρια στη Μαρίνα Σάτι για την απώλεια του πατέρα της. Ως ένας τραγουδιστής που έχει συμμετάσχει 3 φορές στο διαγωνισμό της Eurovision και καταλαβαίνει το βάρος και την ευθύνη, την αγωνία, τα ανάμεικτα συναισθήματα που υπάρχουν συμμετέχοντας και το πόσο πολύ συγκεντρωμένος πρέπει να είσαι στον διαγωνισμό, καταλαβαίνω ότι αυτό είναι μεγάλο πλήγμα. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να τη στείλουμε την αμέριστη μας συμπαράσταση. Η ίδια πρέπει να γίνει πιο δυνατή και νομίζω ότι επειδή είναι πολύ καλή καλλιτέχνης, όλο αυτό θα το μετουσιώσει σε δύναμη. Τελειώνεις το σχολείο στην Κρήτη, μεγαλώνεις εκεί. Έχουν χωρίσει οι γονείς σου πια. Το προσπάθησαν κάποιες φορές, τέλος πάντων, ναι. Όταν τελείωσα το γυμνάσιο, στην ουσία χώρισαν ολοκληρωτικά. Όλα αλλάζω σε μια στιγμή και περπατώ πάνω σε ρογμή. Μη με αφήσεις, καρδιά μου. Εντάξει, είναι ό,τι πιο δύσκολο μπορεί να συμβεί. Δεν έχεις χρόνο ούτε να θρηνήσεις, δεν έχεις το δικαίωμα να θρηνήσεις. Δηλαδή, εκτίθεσαι, πρέπει να βγαίνεις και να κάνεις πολύ συγκεκριμένα πράγματα, πρέπει να δείχνεις στον κόσμο ότι είσαι χαρούμενος. Η Μαρίνα Σάτι είναι επαγγελματίας, έτσι. Είναι βασικό αυτό, θέλω να πω, ρε παιδί μου, ότι σε άλλη περίπτωση που ίσως κάποιος δεν έχει την εμπειρία, μπράβο, της σκηνής,
να μην μπορεί να το διαχειριστεί. Και πού ξεκινάει ο επαγγελματισμός και σταματάει. Πού σταματάει ο επαγγελματισμός, δηλαδή δεν υπάρχει ένα όριο όταν μπαίνει το ανθρώπινο μετά. Κοίταξε, μέσα. Θα σου πω τώρα. Μπορεί να σταματήσει, όπως είπαμε κιόλας, θα σταματήσει κάποιες εμφανίσεις και όλα αυτά. Αλλά είναι μέχρι ένα σημείο, γιατί είναι πάρα πολύ κοντά όλο αυτό. Δεν είναι ότι μιλάμε τώρα τρεις μήνες πριν και θα πάρει το χρόνο της. Δεν μπορεί να πάρει το χρόνο της, δυστυχώς. Αλλά έχουμε ένα μαγικό κουμπί εμείς οι καλλιτέχνες που το πατάμε και λειτουργεί. Έχω μια πορεία. Εσείς οι καλλιτέχνες, το κουμπί αυτό έχει να κάνει με το ότι εκείνη τη στιγμή είναι σαν να βάζεις ένα κουτί το αρνητικό συνέστημα και να μην το έχετε πάνω σας. Ναι, ναι, ναι. Είναι κάτι το οποίο σαν να είσαι ένας ρόλος όπως ο ηθοποιός που υποδίεται κάτι άλλο. Αυτό δεν έχω καταλάβει. Είναι και τα δύο μαζί. Το βάζεις, το κλείνεις χωρίς να μπάζει από πουθενά, όπως σου πω, το βάζεις στην άκρη, εννοείται ότι πονάς, αλλά φεύγει από τη σκέψη και τη στιγμή, σαν να αφορά κάποιον άλλον άνθρωπο. Εντάξει. Κάνεις τη δουλειά που πρέπει να γίνει. Και μετά επανέρχεσαι και μπορεί. Είναι και αυτό που είπε και η Σοφία Βόσου με πολύ ωραία και τρυφερά λόγια. Είναι ότι θα πάρει το φως του πατέρα της που έχει φύγει από τη ζωή και θα πάρει το φως του, τη δύναμη και την ενέργεια και θα δώσει το καλύτερό του σε αυτό. Μπράβο, το καλύτερό του σε αυτό. Το κάνεις εκεί, το κάνεις για τον άνθρωπο που έχει φύγει, που είναι εκεί ψηλά. Εντάξει, εμένα το αντίστοιχο που μου έχει συμβεί, όχι με συγκινικό μου πρόσωπο, αλλά ήταν ένας δικός μου, πολύ δικός μου άνθρωπος, ο Παντελής, που έπρεπε την επόμενη μέρα από το θάνατό του να πάω και να τραγουδήσω και δεν μπορούσα να κάνω πίσω. Δυστυχώς για μένα κάτι ήταν πολύ δύσκολο. Και ήταν εντάξει, ήταν ένα πολύ ιδιαίτερο live με τον κόσμο που συμμετείχε, γιατί καταλαβαίνετε τι αγάπη του έχει ο κόσμος. Συμμετείχε μαζί μου και εγώ, το ζήσαμε όλοι μαζί. Το πιο δύσκολο πράγμα. Και λίγο, ρε παιδί μου, θέλω να πω, δεν σε επισμώνω να πεις είμαι χάλια ψυχολογικά, αλλά πρέπει να κάνω τη δουλειά μου σωστά. Δηλαδή, θέλω να πω, θα μπορούσες π.χ. εσύ να πεις την επόμενη μέρα δεν μπορώ να τραγουδήσω σήμερα εδώ, να έρθω στη δουλειά μου. Η Eurovision είναι άλλο εντελώς θέμα. Βέβαια, όμως. Βέβαια. Αυτό ότι όσο συγκινητικός, παιδιά, ήταν και ο Γιώργος Αλκαίος πάντως. Πόσο συγκινητικός ήταν και αυτό που είπε σε σχέση και εκείνος που έχασε τη γιαγιά του όταν ήταν στον τελικό. Δηλαδή, πραγματικά ξέρεις, βλέπεις, παιδί μου, πίσω από τις εμφανίσεις, πίσω από τους ανθρώπους, πίσω από αυτό που μπορεί εκείνη τη στιγμή να μην το καταλαβαίνει κανείς. Και πραγματικά. Νομίζω ότι ο Αλκαίος είναι σε παρόμοια φάση. Γιατί η γιαγιά του ήταν σαν μητέρα του. Οπότε. Ναι. Έζησε, βέβαια δεν ήταν ακριβώς. Θα μου πει τι είναι. Δεν ήταν ακριβώς δύο μέρες. Αλλά καταλαβαίνει ότι. Όλοι είναι μόνο πάνω στη σκηνή. Παιδιά, εγώ θεωρώ ότι είναι όλο το στάδιο της προετοιμασίας. Δηλαδή, ναι. Το από σήμερα που μιλάμε από χθες μέχρι την ημέρα που θα ανέβει στη σκηνή. Αυτό θεωρώ ότι είναι το δύσκολο. Ίσως εκείνη τη μέρα να μπορέσει να κάνει αυτό που λέει η Ελένη. Πήρα τηλέφωνο τον Κωνσταντίνο Χριστοφόρου, θέλω να σας πω χθες, που είναι και προσωπικός μου φίλος και τον αγαπώ. Και του είπα, έγινε αυτό και αυτό, μου λέει, δεν φαντάζεσαι πόσο τη στέλνω τη συμπαράσταση, τη δύναμή μου, τα συλληπιτήριά μου και τη θετική μου ενέργεια όσο μπορώ. Μου λέει, γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο με όλη αυτή την ενέργεια που έχεις από κάτω των ανθρώπων που περιμένουν να σε φάνε με την καλή έννοια, να είσαι εσύ, να έχεις εσύ τον πόνο σου και να είσαι, ας πούμε, στα πόδια σου, να πατάς γερά. Την αγάπη μας, τη συλληπιτήριά μας. Συλληπιτήρια, αγάπη, κουράγιο και εμείς και όπως και όλη η Ελλάδα και παγκόσμια. Νομίζω θα είμαστε έτσι μαζί με τη Μαρίνα Σάτι.